και κύριοι, γεια σας. Μια ακόμα εκπομπή αρχαίων πολιτισμού ξεκινάει. Μια εκπομπή που σήμερα θέλει να σας πάει στα μυστικά της οργανοποιίας. Εκεί δηλαδή που παίρνεις ένα ξύλο από ένα δέντρο, από ένα κορμό δέντρο, από ένα κλαδί ίσως μεγάλο, και ξαφνικά στα χέρια ενός μάστορα αυτό το ξύλο κελαϊδάει. Δεν είναι έτσι απλά όμως. Πέρασαν χιλιάδες χρόνια για να φτάσουμε εδώ. Ίσως και 5 και 6 και 7 και 8 και 10 χιλιάδες χρόνια. Από τότε που ο άνθρωπος τραγούδησε, από τότε που ο άνθρωπος έπαιξε μουσική, από το πρώτο καλάμι που πήρε να φυσήξει, μέχρι να φτιάξει να κάνει όργανο, να βάλει μανίκι, να μετρήσει το μήκος της χορδής, να το κόψει επάνω για νότες, να παίξουν νότες κλπ. Στη μουσική πέρασαν πολλές σελίδες, πολλές ίσως εκατονταετίες. Όμως, είναι κάτι που με ενοχλεί. Είναι κάτι που με χαλάει. Με χαλάει όταν κάποιοι λένε ότι το μπουζούκι προέρχεται από μια περσική, αραβική, δεν ξέρω τι λέξη, που σημαίνει μπουζούκ, που σημαίνει χαλασμένο. Εγώ δεν έχω δει κανέναν να παίζει με χαλασμένο μπουζούκι. Κανείς δεν μπορεί να παίξει με χαλασμένο μουσικό όργανο. Κανείς δεν μπορεί να παίξει με κάτι χαλασμένο. Το μπουζούκι είναι αρχαίο ελληνικό ιερό όργανο. Έρχεται από τα βάθη της πανδουρίδας. Έχει μιλήσει γι' αυτό και έχει βάλει τις βάσεις γι' αυτό ο ίδιος ο Πυθαγόρας. Είναι το εμβουζίγιον στα αρχαία ελευσινιακά μυστήρια. Και κυρίως το παίζανε πρώτα γυναίκες. Μετά το παίξαν άντρες. Και κυρίως οι γυναίκες αυτές ήταν και γυμνόστιθες. Δείτε αρχαίες παραστάσεις, δείτε παλιές παραστάσεις. Μέχρι να φτάσει το μπουζούκι αυτό να το πουν εξευτελιστικά ζητιανόξυλο. Αυτοί που το κυνήγησαν. Αυτοί που δεν μπόρεσαν ποτέ να το καταλάβουν. Αυτοί που ποτέ δεν τα αγάπησαν. Όμως αυτό παρέμενε εκεί στήλος και βράχος του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, της ελληνικής λαϊκής καρδιάς, της αυθεντικής ελληνικής λαϊκής έκφρασης, να εκφράζει καημούς, χαρές, λύπες, στα καταγόγια, στα υπόγεια, σε εξορίες. Όπου το κυνηγήσαν ήταν εκεί. Να φτάσει να είναι μικρότερο, σαν μπαγλαμάς, να μπαίνει στην τσέπη μέσα, να μην το βλέπουνε. Αγώνες και αγώνες για να μείνει όρθιο ένα όργανο που τραγούδησε τους καημούς μας και έχει συνυφανθεί με την ψυχή του Έλληνα. Σήμερα έχω τη χαρά, γιατί για χαρά πρόκειται, να έχω κοντά μου ένα φίλο μου που δεν σας πω πόσα χρόνια, αλλά που είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές μπουζουκιών στην Ελλάδα και παγκόσμια, θα έλεγα, τον Παναγιώτη τον Βάρλα. Μαζί του είναι και ο γιος του, διάδοχος σε αυτή την ιστορία, ο Νικόλας ο Βάρλας. Σας καλωσορίζω και τους δύο στην εκπομπή. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν άκουσες τον πρόλογο και αν είπα λίγα ή πολλά. Όχι, καλά τα λες. Πόσα χρόνια, Παναγιώτη μου? Εγώ είμαι στη δουλειά από το 1975. 75. Δεν λέμε πόσα χρόνια είναι, ας κάνει ο καθένας αφαιρέσεις του. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Φτιάχνεις χαλασμένα πράγματα? Κατάλαβες γιατί? Κατάλαβα, ναι, όχι. Είναι δυνατόν να φτιάξεις κάτι, να το παραδώσεις σε έναν μουσικό, βιρτουόζο, καλλιτέχνη, το χαλασμένο και με το χαλασμένο να παίξει μουσική? Όχι, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Τότε γιατί τους έχει μπει αυτή η μανία να ξεφτελίζουν τον μπουζούκι και να το λένε χαλασμένο? Εντάξει, είναι τι, επειδή το μπουζούκ είναι, εννοεί αυτό στα τουρκικά και το λένε αυτοί προφανώς επειδή έχει τρύπα, το μπουζούκι έχει τρύπα μπροστά, το σάζι και αυτά έχει από πίσω. Mm. Και μου έχουν πει και κάτι άλλο ορισμένοι Τούρκοι, ότι σημαίνει. Ναι, λοιπόν, εντάξει. Πάντως δεν είναι κάτι χαλασμένο. Όχι, δεν είναι χαλασμένο. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και δεν προκύπτει από εκεί το όνομα, γιατί οι Τούρκοι δεν έχουν και καμία σχέση με τον μπουζούκι. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, και με τη μουσική, είναι δική μας ελληνική μουσική, της Καθημάς Ανατολής κλπ. Εγώ όμως δεν θα μπω στα μουσικολογικά και αυτά, θα μπω στην τέχνη σου, γιατί αυτό με ενδιαφέρει σήμερα. Ξύλο, κυρίως, φίλντιση και τι άλλο. Και οι χορδές. Ξύλο, φίλντιση και βάζουμε σε ορισμένα σημεία πλαστικό,
Το πλαστικό είναι κάτι που το κατηγορούσαν και καλά, έτσι. Και παλιά, ας πούμε, παίζανε, δεν υπήρχαν πλαστικά, παίζανε και με πένα, παίζανε με ταρταρούγα, κάνανε και ορισμένα σχέδια από ταρταρούγα, δεν υπήρχε πλαστικό. Οτιδήποτε όμως είναι φυσικό, όπως είναι το όστρακο, όπως είναι η ταρταρούγα που είναι από τη χελώνα, όλα αυτά λοιπόν, επειδή είναι φυσικά, και όταν κουμπάει το νύχι και μερικοί κουμπάνε την πένα, χαλάει. Mm-hmm. Έτσι και σπάει πιο εύκολα. Και γενικά το σεντέφι, ας πούμε, το φίλιστι δεν έχει παλμό. Ναι. Έχουμε γίνει τώρα και έχουμε κάνει τα μπουζούκια καρνάβαλο. Έτσι λες και είναι απόκριες. Τα ντύνουν εκεί πέρα, τα στολίζουν. Αυτό δεν έχει κανένα σκοπό. Το όργανο πρέπει να έχει κάτι που να το προστατεύει μόνο. Δηλαδή, φαντάζομαι το βιολί να το γεμίσουμε με ένα εκατομμύριο πράγματα πάνω. Πρέπει να είναι ένα κομματάκι μόνο για την πένα. Λοιπόν, το πλαστικό δεν το λέω εγώ, το λένε οι παλαιότεροι δάσκαλοι όλοι. Βάλανε το πλαστικό. Όχι για λόγους ευκολίας, είναι ότι δεν τρώγεται, δεν μπαίνει η υγρασία τόσο εύκολα, είναι πολλοί οι λόγοι. Έτσι ορισμένα πρακτική, σημεία. Πρακτική, ναι. Πρακτική οι λόγοι δηλαδή. Πρακτική και ειδικότερα ας πούμε όταν επειδή το μπουζούκι είναι μεγάλο όργανο και γενικά μακρύ το χέρι και ταλαιπωρείται και τα λοιπά, πρέπει βάζανε ας πούμε παλιά πλαστικό. Τώρα έχει καταργηθεί το πλαστικό για λόγους ευκολίας. Πλακώνεται με λούστρο και γίνεται. Και εγώ κάνω με λούστρο, αλλά όταν είναι κάποιο πολύ καλό όργανο, βάζω πλαστικό πίσω. Λοιπόν, γενικά όμως το όργανο, αν ο μάστορας έχει αγάπη και υπομονή και επιμονή, υπομονή το λέω και για τη δουλειά και να ανέχεται την παραξενιά του κάθε ενός από τους μπουζουξίδες. Του κάθε πελάτη εντός εισαγωγικών, ναι, έτσι. Γιατί εγώ, ας πούμε, στη δουλειά είμαι τώρα κοντά μισό αιώνα, δεν έχω δει πάνω από τόσους που να ξέρουν εάν το μπουζούκι που κρατάνε είναι καλό ή αν δεν είναι. Μιλάω για επώνυμους μπουζουξίδες. Ναι, ναι. Να σου πω, είπαμε τι υλικά χρειάζεσαι. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν σου φέρω εγώ ένα κορμό δέντρο. Από τι δέντρο κυρίως, από τι ξύλο κυρίως. Είναι ορισμένα ξύλα που χρησιμοποιούμε, δηλαδή για το πίσω, για το σκάφος. Οτιδήποτε ξύλο μπορεί να μπει, αλλά τα πιο προσιτά ξύλα που είναι, ας πούμε, είναι καρυδιά, η μουριά, το κελεμπέκι, ο πολύσανδρος, το μαόνι. Υπάρχει και καρυδιά η μαύρη που την βάφουμε και την κάνουμε. Αυτό όμως δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί για τον ήχο δεν είναι άσχημο, αλλά επειδή βάφεται με χημικά, με τα χρόνια σαπίζει. Mm-hmm. Και μπορεί να χαλάσει από μόνο του και όταν χτυπηθεί να γίνει κομμάτια. Δεν έχει αντοχή μεγάλη. Mm-hmm. Έτσι. Μπροστά. Επειδή οι παλιοί δασκάλοι μπορεί να ήταν λίγο καθυστερημένοι για να μην ξέρανε, υπάρχουν τώρα κι άλλοι, έτσι, και ορισμένοι νέοι, που ψάχνουν διάφορα ξύλα. Τι να ψάξουμε, αφού τα έχουν ψάξει αυτοί, που ήταν πιο γάτοι από εμάς. Λοιπόν, για μένα. Το καθυστερημένο εντός εισαγωγικών το έλεγες, ναι, έτσι, ναι. Ναι. Μπροστά λοιπόν, ναι, το καλύτερο. Το καλύτερο για μένα μπροστά είναι το έλατο. Έλατο. Τώρα βάζουν κάτι άλλο, βάζουν διάφορα ξύλα, να μην λέμε και γίνονται παραξηγήσεις, αλλά εγώ συνιστώ το έλατο. Μάλιστα. Έλατο βάζω. Και το μανίκι είναι? Το μανίκι συνήθως οι περισσότεροι το κάνουν από φλαμούρι. Εσύ, τώρα, εγώ θέλω να πω βάρλας από εγώ το βάζω, εγώ βάζω φλαμούρι, βάζω και βέγγι πίσω στο χέρι, έτσι. Δηλαδή θέλουμε 3-4 δεντράκια, ναι, έτσι, για να το κάνουμε πάει το δάσος. Και πολλές φορές, ανάλογα τι θέλω να κάνω, κάνω και μαόνι. Και το μαόνι είναι πολύ ωραίο ξύλο για να γίνει, mm-hmm, από πίσω το χέρι. Τώρα και αυτό που είναι για τα κλειδιά. Δηλαδή γιατί δεν είναι βρήκα ένα κομμάτι ξύλο και στόφερα και σου λέω κάνε μου μπουζούκι. Όχι, γιατί εγώ τα ξύλα που έχω, τα έχω από όταν ξεκίναγα τη δουλειά. Μου άρεσε να μαζεύω γιατί έχω τρέλα με τα ξύλα. Και έχω, ας πούμε. Δηλαδή τι κάνεις, πας σε ένα δάσος ή και μαζεύεις ξύλα? Όχι. Όχι. Έχω κάνει και αυτό. Έχω πάρει και παλιές πόρτες και παλιά τραπέζια και παλιά πιάνα και όλα. Και πάντα, ας πούμε, όταν βρω κάτι παλιό, έχω τρέλα. Δηλαδή, μπορεί να έχω τώρα να καταλάβεις για 17.000 μπουζούκια έχω ξύλα. Για καπάκια ειδικά. Ακόμα. Δεν θα προλάβω να τα φτιάξω αυτά, έτσι, γιατί δεν προλάβεις, στα, ναι, τόσα χρόνια παραγγελίες που έχω κάνει, έτσι, βάλε ένα χρόνο που ήμουνα φαντάρος, 2 χρόνια που δούλευα παραγωγή, τι κάναμε, μπορεί να κάναμε και 1.000 μπουζούκια. Εγώ να έκανα τότε εκεί. Φασόν εννοείς. Ναι, μετά ας πούμε έτσι τα 43 χρόνια πόσα που κάνω παραγγελίες, έχω κάνει γύρω στα 900.
Λοιπόν, 850-900. Έχει για άλλα 17.000. Ναι, έχω τρέλα. Τώρα του λέω του γιου. Περίμενε τώρα. Θα σου πω εγώ ποιο θα κάνει τα υπόλοιπα όμω. Ούτε θα απολάβει. Ούτε εσύ, Νίκο. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσει. Θα προσπαθήσω. Θε να τα ακολουθήσει αυτό. Ναι. Είναι τρελά. Τι είναι. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε έπεισε ή τον έπεισε. Στην ουσία γεννήθηκα μέσα στο εργαστήριο, γιατί από μικρό είχα και κούνια μέσα και πήγε ρόδα η δουλειά. Μεγάλωσα μετά το και όταν τελείωσα το σχολείο, Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, πήγαινα καθημερινά εκεί και πιο μικρό από τη Σαββατοκύριακα. Και μόλις το σχολείο, ακολούθησα συνολικά κάθε μέρα. Πα Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου και πα μετά το σχολείο και λες θες ήμουνα στον μπαμπά μου και πελεκούσα ένα ξύλο εκεί πέρα να φτιάξω ένα. Τι σου λένε οι συμμαθητές, πώς το αντιμετωπίζουν. Εντάξει. Πολλά παιδιά κοιτάνε πιο πολύ να σπουδάσουν. Ναι. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ στον πατέρα μου ότι παίρνει κάτι που στην ουσία είναι άψυχο και το κάνει και έχει φωνή. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Καλά, αυτό. Καλά, το ξύλο για εμάς τους Έλληνες ποτέ δεν είναι άψυχο. Ναι, κάτι εντάξει, που μέσα νεράιδες, ψυχές, ναι, πνεύματα ναι, κλπ. Αλλά κατάλαβα πώς το λες. Οι συμμαθητές σου τι σου λέγανε. Από μικρός θαυμάζανε αυτό που κάνα και γενικά ασχολιόμουν από μικρός με εργασίες, με ξύλο, να σκάλιζα να έκανα. Αλλά εντάξει, στο σχολείο πιο πολύ δεν πολύ μίλαγα στην αρχή, γιατί όλοι πολλοί θέλουν να σπουδάσουν. Αλλά τώρα που περνάει ο καιρός, λένε ότι είχα δίκιο, γιατί πάω εκεί και κάνω κάτι πολύ ωραίο. Ερχόντουσαν στο εργαστήριο στους μαθητές, έφερνες κανέναν. Όχι, παλιά δεν έφερνα κανέναν. Όχι. Είχαμε τις ίδιες αγάπες στη ζωή μας. Εγώ από μικρός είχα τη μουσική, ας πούμε, αλλά κυρίως είχα τη θάλασσα. Τη θάλασσα και τη δουλειά αυτή. Και ο Νίκος τη δουλειά αυτή και τη θάλασσα πάλι. Γιατί και ο Νίκος είναι αθλητής. Θα σε διακόψω γιατί σου έχω μια έκπληξη. Εσύ νομίζεις ότι ήρθες εδώ πέρα να μας τα πεις, αλλά σου έχω κι εγώ κάποιον να σου τα πει. Είσαι έτοιμος. Να δούμε τι έκπληξη είναι αυτή. Για δες. Ευχαριστώ Γιώργο που με κάλεσες για να κάνουμε έκπληξη στον Παναγιώτη, έναν άνθρωπο τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ, διότι πιστεύω ότι έχει το άγγιγμα του Μίδα και τώρα και μαζί με τον Νίκο το γιο του είμαι πολύ χαρούμενος που έχουν φτιάξει αυτό το εξαιρετικό τρίχορδο μπουζούκι για μένα. Γι' αυτό θα παίξω και ένα κομμάτι του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα ορχιστρικό, να τους το αφιερώσουμε.
Θέλετε να εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια? Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Δεν θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησπονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Ήρθε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις. Την πιο έκπληξη μου έκανες. Ο Βασιλάκης. Θα χάσουμε τα λόγια μας, ναι. Ο Βασίλης είναι πολύ σημαντικό από όταν γεννιέται ένα παιδί να πάρει βάσεις για τη ζωή πρώτα απ' όλα και μετά για τη δουλειά που θα κάνει. Ο Βασίλης έχει τον πατέρα, τον Βαγγέλη, ο οποίος τον έχει κάνει τον Βασίλη Αστέρη. Είναι και καλό παιδί. Έτσι, και παιχταράς και τραγουδάς γράφει. Και μ' αρέσει που το χτίσαμε έτσι με τον Νίκο και τον Βασίλη για να δείξουμε το εξής, αυτό που θέλω να πω, ότι το μπουζούκι έχει μέλλον και έχει νεολαία που τα ακολουθεί. Ναι, αμέ. Θέλω να το πω αυτό, γιατί πολλοί θεωρούν ότι αυτές τις μέρες, τις εποχές που ζούμε, τις περίεργες και τις μυστήριες, τις παγκοσμιο-νεοταξίτικες κλπ, δεν ξέρω τι, το μπουζούκι παρατήστε το, αφήστε το, δεν το ακολουθούν οι νέοι, δεν το θέλουν οι νέοι, δεν το σπουδάζουν οι νέοι. Εγώ πάω και βλέπω στις ταβέρνες νεολαία, στα ρεμπετάδικα. Και είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, να βλέπεις ένα παιδί και να είναι από μικρός, να μην έχουν τα μυαλά του αέρα, να παίρνει τη γύρη που λένε από τα λουλούδια, να πετάει και να κρατάει τα σημαντικά. Γιατί, ας πούμε, τώρα τελευταία, έτσι, έχουμε κατρακύλα μεγάλη με το μπουζούκι. Βλέπεις, ας πούμε, παπαγαλίες, νομίζουν ότι η δεξιοτεχνία είναι να τρέχουν, να κάνεις τσουλήθρα στην ταστιέρα. Δεν ξέρουν ότι πρέπει να σου μιλάει, να σε ταξιδεύει, όπως ήταν ο Ιορδάνης.
Έτσι, καθώς είναι, ας πούμε, και σε ταξίδι, νομίζω ότι πας ταξίδι με το παίξουμε. Τώρα μίλησες για ένα μπουζουξί που ελάχιστοι το ξέρουν. Βέβαια, φταίει που ήταν στο εξωτερικό, έτσι, αλλά και παλιώς, άλλες εποχές, αν ήταν στο σήμερα, ας πούμε. Αλλά το λένε και οι παλιοί. Το λαγωνίζουν στην φιλοσοφία. Πρέπει λοιπόν η αφαίρεση μετράει. Πάμε λοιπόν να ακούσουν διαστόματος Παναγιώτη Βάρλα. Ποιοι είναι οι δάσκαλοι? Καταρχήν, οι δάσκαλοι σου, οι κατασκευαστές στην Ελλάδα. Ποιοι είναι οι δάσκαλοι μου, εμένα, είναι όλοι. Από τον καλύτερο μάστορα μέχρι το χειρότερο. Α, δεν έχει σημασία. Έχουμε από όλους να πάρουμε κάτι δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή δεν έχει σημασία αν κάποιος ήταν καλύτερος από μένα ή χειρότερος. Σημασία έχει ότι όλοι οι παλιοί λέγονται δάσκαλοι, ακόμη και από τα λάθη μαθαίνουμε και από τα καλά μαθαίνουμε. Κανείς δεν είναι τέλειος, έτσι. Φτάνει να είμαστε προσγειωμένοι και να αισθανόμαστε πάντα μαθητές. Και ό,τι βλέπουμε από τον κάθε μάστορα και με τα χρόνια που περνάει, να το κρατάμε. Ωραία. Δώσ' μου και ονόματα κάποιων ανθρώπων κατασκευαστών μπουζουκιών. Ονόματα. Υπήρχαν, ας πούμε, ο Παναγής, ο Μούρτζινος, ο Ζωζεφ, πολλοί. Δεν κάνει να θεοποιούμε ορισμένους, να λέμε εκείνους. Υπήρχαν πάρα πολλοί, έτσι. Υπήρχαν. Λοιπόν, αν δεις ένα μπουζούκι, την ώρα που παίζεις τηλεόραση ή την ώρα που είναι από μια παλιά ταινία, εσύ καταλαβαίνεις ποιανού είναι? Εγώ καταλαβαίνω, ναι. Τώρα μπερδεύονται λίγο τα πράγματα, γιατί όλοι σχεδόν, όλοι, πολλοί συνάδελφοι, δεν φταίνε για αυτοί, τους λέει οι μπουζουξίδες, κάνουμε ένα σαν το Ζαμπέτα ή κάνουμε ένα σαν το Τσάνι, σαν το Χιώτη. Πώς μπορείς, ρε παιδί μου, από την τηλεόραση να καταλάβεις το μπουζούκι του Ζωζέφ, το μπουζούκι του Μούρτζινο, ας πούμε? Αυτά έχουν μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Οπτικά, ναι, του Ζωζέφ με του Μούρτζινο. Αλλά μιλάμε ότι έχουν πάρει πολλοί συνάδελφοι, ας πούμε, φτιάχνουν. Καρμπών. Ναι, φτιάχνουν, ας πούμε, έτσι και είπα κάποτε, γιατί είχαν αντιγράψει και το Τσάνι, λέω. Ούτε οργανωποιός θα γίνει, ας πούμε, Ζωζέφ ή Παναγής, ούτε ο παίκτης θα γίνει Ζαμπέτα ή Τσάνι. Λοιπόν, όταν θα πάμε στον άλλο κόσμο, θα ρωτήσουμε, ας πούμε, τον Τσάνι και τον Ζαμπέτα και τον Ζωζέφ, και άμα σε επιτρέψει, θα φτιάξουμε. Τώρα λοιπόν παίρνουμε. Εγώ εκείνο που μου αρέσει και χαίρομαι είναι ότι ό,τι ποτέ δεν αντιγράφω, ό,τι σχέδια είναι, πάντα, ας πούμε, τα φτιάχνω εγώ και είναι δικά μου. Είναι δηλαδή λίγο κάτι σαν αυτοσχεδιασμός. Αν το θέλεις, ναι, γιατί εγώ δεν κάνω, ας πούμε, ξέρεις, μαζική παραγωγή να κάνω, ναι, αυτό. Γι' αυτό, συνήθως, γι' αυτό κάθε και φορά, είσαι εδώ, γιατί, γι' αυτό και σε φώναξα. Και αν γουστάρω κάποιον και μ' αρέσει, του κάνω και κάτι και δεν το ξαναφτιάχνω μετά ποτέ. Λέω για σένα αυτό. Υπάρχουν και τέτοια. Αμέ. Θα μου πεις κανένα δυο. Που το έφτιαξες και λες αυτό το καλούπι χάλασε. Πάει, τέλειωσε. Πάει αυτό. Πρώτος ο Βασίλης. Ναι. Του έκανα τώρα ένα όργανο και με πήρε και κάποιος, λέω, δεν έχει ίδιο. Λοιπόν, τώρα στον Νικολόπουλο έχω κάνει δύο. Μοναδικά. Ναι, που δεν είχα ξαναφτιάξει. Μετά έφτιαξα από το τελευταίο το κόκκινο που είχα κάνει το 90. Έκανα δύο για κάποιον γνωστό του Χρήστου. Αποφεύγω όμως όταν πω αυτό, δεν φτιάχνω άλλα. Γιατί? Γιατί από την αρχή εγώ, άμα πω θα φτιάξω ένα όργανο, θα φτιάξω δύο, δεν πάει να μου δώσει μετά ό,τι θέλει. Δεν φτιάχνω. Έτσι είναι η τρέλα μου αυτή. Κάτσε να ακούσω μια άποψη που θέλω να πάρω τώρα. Πιστεύεις ότι μπορείς, λόγω ηλικίας, να προσδώσεις κάτι καινούριο στο μπουζούκι που δεν έχουν βρει όλοι οι παλιότεροι? Πειράζεται δηλαδή το μπουζούκι, θέλω να πω. Μπορεί να αλλάξει, μπορεί να, ένας νέος άνθρωπος να, δει, να πετύχει, να δει κάτι, να φτιάξει κάτι. Να πετύχει σίγουρα μπορεί. Το θέμα είναι, ας πούμε, το πατέρα μου που έχει φτάσει, εγώ πιστεύω, στο top επίπεδο. Να μπορέσω να τον φτάσω καταρχάς, mm-hmm. να μπορέσω να είμαι στο ίδιο επίπεδο μαζί του. Σίγουρα, καιρό με τον καιρό, μπορώ να τον ξεπεράσω. Αυτό είναι το όνειρό μου. Εσύ μπορείς, βλέπεις, έχεις κάποια άποψη για τον μπουζούκι, ότι ίσως κάπως έτσι, ίσως κάπως αλλιώς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά? Να πειραματιστείς δηλαδή, σ' αρέσει να πειραματιστείς? Μου αρέσει να πειραματίζομαι, αλλά ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζεις. Σωστά. Σωστή και αυτή η άποψη. Παναγιώτη μου. Μπουζουξίδες. Μεγάλη ιστορία. Είναι μια κατηγορία μόνη τους. Είναι η μουσική και οι μπουζουξίδες. Είναι μια κατηγορία μόνη τους. Έτσι. Καταρχήν είναι μπροστά στην ορχήστρα, φαίνονται, έτσι, πέφτουν τα φώτα πάνω τους. Κυρίως είναι και συνθέτες, οι περισσότεροι. Λίγοι είναι οι μπουζουξίδες που δεν έγραψαν. Έτσι. Περισσότεροι ήταν και συνθέτες. Και μάλιστα και κολλητοί πάντα με τον τραγουδιστή. Θα πάρω το μπουζούκι, μου λέει, και θα έρθω. Αρκούσε δηλαδή κάποιος να πάρει, ναι, το μπουζούκι του, να πάει σε μια άλλη ορχήστρα και να τα βρουν τα πράγματα. Αυτό τους έκανε να έχουν και μια άλλη στάση και άποψη για τα πράγματα.
αυτό τους έκανε και πιο απαιτητικούς, αν θέλεις πιο ιδιότροπους και αν θέλεις να πρέπει να τους προσέξει κάποιος. Είτε αυτός ήταν τραγουδιστής, είτε πελάτης και έρχονται στο μαγαζί σου. Αυτό που φαίνεται μπροστά στην πίστα είναι το μπουζούκι, το πρώτο όργανο που θα δουν. Το θέλουν να λάμπει, το θέλουν να είναι στραφτερό, το θέλουν να είναι καλό πρωτότυπο, να μην μοιάζει με το άλλο, να ξεχωρίζει. Πώς τον αντιμετωπίζει τον ιδιότροπο μπουζουξί? Συνήθως, όταν έρθει σε μένα, ξέρει ότι όσον αφορά την αισθητική, δεν χωράει καμία κουβέντα. Και γενικά για όλα. Συνήθως, οι περισσότεροι που έρχονται... Είναι συγκαταβατικοί. Όχι, έρχονται και μου λέει, Παναγιώτη, φτιάξω εγώ με εμπιστοσύνη και στον Νίκο και αυτά, ό,τι θες. Και για τις φιγούρες, για όλα. Λοιπόν, γιατί ξεχωρίζουν τα δικά μου όργανα, γιατί... Δεν θέλω να είναι με πολλές φανφάρες και αυτά. Έχω ελάχιστα να μπορώ κάνει με πολλά σχέδια. Είναι πιο λιτά. Τώρα, έχουν έρθει να μου πούνε να κάνω διάφορα. Δεν το κάνω, έχω τσακωθεί. Το πιο παράξενο που είχατε και να σου πει να κάνεις, ξέρω εγώ, ένας μπουζουξής. Ο ασπροντιμένος μπουζουξής που λέει και ο τραγουδοποιός, ξέρεις, μπροστά στα πόδια. Μου είχε πει ένας φίλος, ο Βαλαδιανός, ο Νίκος, να κάνουμε ένα μπουζούκι κόκκινο και να είναι με στράς. Του λέω, δεν γίνεται, Νίκο. Τέλος πάντων, του έκανα με κόκκινο, ένα μπορντό χρώμα του έκανα. Του φτιάξα ένα πάρα πολύ ωραίο μπουζούκι αυτονό και μια άλλο φίλη τούφα. Που από τότε, ας πούμε, έχω κάνει πάρα πολλά μπουζούκια. Όχι κόκκινα, έχω κάνει κανένα δυο κόκκινα, αλλά έτσι με αυτό το σχέδιο, διάφορα χρώματα. Έτσι, αλλά δύσκολα να έρθει να μου πει κάποιο να του κάνω λαβούς με τραχύλια. Γιατί σέβεται το Βάρλα? Όχι, ξέρω ότι θα την ακούσει, γιατί εγώ τόσα χρόνια στη δουλειά νομίζω ότι κάτι έχω προσφέρει, ας πούμε, για το όργανο. Αλλά όχι με την έννοια μόνο της κατασκευής. Εγώ δίνω αγώνα, τσακώνουμε και με επώνυμους μπουζουξίδες, τσακώνουμε, μην παίζετε πολλά, μην παίζετε μπούρου μπούρου, λίγα πράγματα, ουσία να βγαίνει. Λοιπόν, έχεις δει μπουζουξίδες να κάνουν τούμπες, δηλαδή, ρε φίλε, αυτό το όργανο πρέπει να το σεβόμαστε. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε με σαγιονάρες, με τόνα, με τ' άλλο. Πρέπει όταν το κρατάμε, μας το παραδώσαν οι άνθρωποι, γιατί και μας χαϊδεύει την ψυχή αυτό το όργανο και τρώμε και ψωμί. Οπότε πρέπει να το σεβόμαστε το όργανο αυτό. Και παιχτικά, έτσι να είναι κάτι, δεν λέμε να είναι όλοι όπως είναι οι παλιοί, γιατί τι κάνουν πολλοί, είναι παπαγάλοι και θέλουν να κάνουν ατάλλαντι και θέλουν να μιμούνται τους παλιούς. Λέει το παίζω, λέει σαν τον Παπαϊάννου. Τι να παίξει, δεν μπορεί να παίξει την ψυχή του Παπαϊάννου. Καταρχήν ο Παπαϊάννου και ο κάθε ένας πιοχιώτης δεν παίζανε ποτέ. Αν πηγαίνανε να παίξουν είτε δισκογραφία είτε στο μαγαζί, παίζανε διαφορετικά κάθε φορά. Κάθε φορά διαφορετικά. Γιατί είχαν ψυχή. Έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλό είναι πάντα να υπάρχει απλότητα για να μας κουράζει. Τώρα έπεσε ένα πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί κάποιος νομίζει ότι άμα μάθει νότες, ξέρει και μουσική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Καμία σχέση. Δεν έχει το οδείο. Δεν είναι έτσι, γιατί εγώ με βοήθησε στη δουλειά σημειωτήρων, ξέχασα να το πω, με βοήθησε πάρα πολύ, επειδή από μικρός εγώ είμαι από την Κεφαλονιά και εκεί πέρα από πολύ μικρός έπαιζα στη φιλαρμονική και μετά έπιασα και έπαιζα τρομπέτα για να παίξει πνευστό. Δεν είναι, ας πούμε, μπουζούκι και κιθάρα που θα πατήσεις μη και θα βγει μη στο πνευστό. Πρέπει να ακούσεις πριν βγει, να ξέρεις, γιατί μπορεί να πατήσεις ένα κουμπί, ας πούμε, για να βγάλεις 5 νότες, 6. Πρέπει να ακούσει στο μπουζούκι ή στην κιθάρα, μία πατάς, μία βγαίνει. Αυτό το πράγμα λοιπόν με βοήθησε και στο μπουζούκι. Ο Νίκος παίζει κιθάρα, τον μαθαίνει κιθάρα. Του λέει ο δάσκαλος, του λέει, τι κάνεις? Θέλω να ακούγεται καθαρά. Είναι μεγάλη δουλειά. Έτσι, ο κάθε μάστορας που φτιάχνει, βάζει την ψυχή του για να φτιάξει ένα όργανο, ο παίχτης μετά πρέπει να το πάρει και να βγάλει ό,τι έχει το όργανο. Γιατί υπάρχουν παίχτες, έτσι, και γνωστοί παίχτες, οι οποίοι παίρνουν το όργανο και αντί να το κολακεύουν, το μειώνουν το όργανο. Παίζουν βρώμικα, παίζουν. Λοιπόν, πρέπει ο παίχτης όταν παίρνει ένα όργανο, και εγώ δηλαδή χαίρομαι όταν το παίρνει κάποιο όργανο, να μπορεί να το αναδεικνύει. Έτσι και να μας πηγαίνει ακόμη λίγο πιο ψηλά από ό,τι είναι το όργανο. Ή να βγάζει αυτό που έχει το όργανο, όχι να το χαμηλώνει το όργανο. Πάμε να ακούσουμε τον εξαίρετο, τον Βασίλη τον Κορακάκη, με το δικό σου όργανο. Έχει σημασία. Τώρα θα ήθελα να παίξω μια ελληνικότατη μελωδία του Γιώργου Ζαμπέτα.
και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή που περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Δεν θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Βασίλης, εγώ το λέω θάλασσα, ουρανό, μπλε. Ελλάδα, Ελλάδα που σημαίνει Ζαμπέτας. Είναι ο πιο χαρακτηριστικός μπουζουξής. Εμένα προσωπικά, πιο πολύ από όλους, μου αρέσει ο Ιορδάνης, είναι ο γούστα αυτά. Μετά γουστάω το Ζαμπέτα, βέβαια άλλο πράγμα, ένας άλλο άλλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ζαμπέτας είναι ο μόνος που παίζει και μυρίζει Ελλάδα, μπλε. Και είναι και λίγο παρεξηγημένος. Θα έλεγα, γιατί όλοι όταν μιλάς για Ζαμπέτα αρχίζουν και σκέφτονται κάποιον τύπο που πάνω στην πίστα που λέει τα ΟΑ και τα άλλα και τα αυτά. Και κανείς δεν έκατσε να δει το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου, την ψυχή αυτού που έχει παίξει μόνο ελληνικούς ρυθμούς, που έχει παίξει ελληνικότατα. Τα ματζόρε του βασικά ήταν, εγώ πιστεύω ότι μελωδίες του Ζαμπέτα θα τραγουδούσαν και θα παίζαν. Και νομίζεις κομμάτια που έχει παίξει, νομίζεις ότι είναι του Ζαμπέτα παρά των συνθετών. Ναι, τα χαρακτήρα σφράγιζε. Είχε και κάτι μεγάλα δάχτυλα, ρε παιδί μου, κάτι χοντρά, σαν λουκάνικα ήταν τα δάχτυλα του μεγάλα και το μπουζούκι, μπα, που το πάντα, δεν υπάρχει άλλος, δηλαδή για μένα είναι κορυφαίος και σαν συνθέτης φυσικά και σαν εκτελεστής και σαν παίκτης. Να πούμε άλλους έτσι μπουζουξίδες που βλέπεις το όργανό σου στα χέρια τους και λες, ναι ρε παιδί μου, άξε τον κόπο που το έκανα. Έχω κάνει σχεδόν σε όλους. Ναι. Ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν έχω κάνει. Που καμαρώνεις, λες. Τώρα θα μου ξεφύγουν πάρα πολύ. Δεν πειράζει, έτσι, ρε παιδί μου, αλλά, δεν κάνουμε. Σούμε, αλλά ο Βασίλης, ο πατέρας του Βασίλη,
ο Νικολόπουλος, ο Μαυρόπουλος, ο Λίβανος, ο Ρώτας συγχωρεμένος, ο Ευρυπίδης που είναι με το Γονίδη τώρα. Ο Νικολίδης. Ναι. Ο Δράμαλης. Τι κάνεις έτσι, ακόμα πες ο Γιώργος. Κάνω έτσι γιατί παλιά του είχα φτιάξει τον Γιώργο, γι' αυτό κάνω έτσι. Ναι, μια χαρά είναι ο Γιώργος. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ναι, καμαρώνεις και εσύ δηλαδή όταν βλέπεις τον Μπουζούκη σε καλά χέρια. Και από παλιούς, έτσι, και παλιούς. Και από παλιότερους. Όπως. Πάλι, για να μην αδικούμε, δεν είναι αυτοί οι παίκτες που παίζουν καθαρά, δεν είναι ότι έχουν μόνο δικά μπουζούκια, έτσι. Αυτοί λοιπόν οι παίκτες που παίξανε καθαρά είναι πολλοί. Είναι ο Παπαδόπουλος, όλοι οι παλιοί γάμα. Ναι. Είναι μια κατηγορία μόνος και επίσης. Όλοι οι παλιοί γάμα, Χιώτης, Τατασόπουλος, Μπέμπισα, όλοι. Ο Παπαϊωάν, θέλω να πω... Στεργίου, Λεμονόπουλος, ναι, αυτά όλοι ήταν μια κατηγορία. Ότι ναι. Όλοι ας πούμε, οι παλιοί, ήταν ανεξάρτητα τι μου αρέσει εμένα, εσένα, του Αλφα, όλοι οι παλιοί ήταν μοναδικοί. Και ξέρεις, θέλω να σου πω, ρε Παναγιώτη μου, και δεν ξέρω αν το έχεις αντιληφθεί κι εσύ. Όπως παλιά ακούγαμε στο ραδιόφωνο μια φωνή και ξέραμε ποιος είναι. Ήταν άλλος ο Γαβαλάς, άλλος ο Μπιθικότης, άλλος ο Κόκοτας, έτσι. Έτσι ακούγαμε και τα μπουζούκια και λέμε αυτό το κομμάτι το παίζει αυτός. Ναι. Δηλαδή ήταν άλλο το τραγούδι του Θοδωράκη που το παίζει ο Χιώτης, άλλο το Θοδωράκη που το παίζει ο Ζαμπέτης, άλλο το Θοδωράκη που παίζει ο Καρνέτης Παπαδόπουλος. Οι αναγνωρίσιμοι μπουζουξίδες. Πάμε εκεί, είναι λίγοι. Δηλαδή, ο πιο αναγνωρίσιμος από όλους και ένα που να μην έχει ακούσει μπουζούκι από την και να ακούσει είναι ο Ζαμπέτας. Είναι. Έτσι, Ζαμπέτας, Παπαϊωάννου, ο Τσιτσάνης, ο Παπαδόπουλος, ο Κώστας. Τώρα θα δικήσουμε πολλούς, ναι, γιατί ναι, ο Τατασόλος ήταν... Θέλουμε να πούμε με αυτή την κουβέντα που κάνουμε αλλά ήταν ότι η προσωπικότητα των ανθρώπων αυτών που σφράγιζε όχι μόνο το τραγούδι, αλλά και την αίσθηση που δίνει το τραγούδι. Δηλαδή, ναι, το ακούς και λες, ναι, ρε παιδί μου, αν δεν ήταν αυτός ο Μπουζούκης, ο Ζαφυρίος Τέλειος. Α, μέγας. Μην ξεχάσουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι. Μου είχε πει και ο Νικολόπουλος ότι ο Ζαφυρίου τον πρωτοβοήθησε για τη δισκογραφία. Ναι, το αναφέρω γιατί ο Στέλιος είναι αγαπητός, ήταν αγαπητός φίλος και δυστυχώς. Αυτοί οι άνθρωποι χαρακτήρισαν και τα τραγούδια, γράφαν τις αγωγές. Κάποια τραγούδια μας αρέσουν για τις απαντήσεις που έχουν. Και αν δεν υπήρχε αυτή η απάντηση, δεν θα μας άρεσε το τραγούδι. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν με ανοιχτά μυαλά συνθετών και λέγανε να το κάνω έτσι, μαέστρο, γιατί αυτό που έχεις κάνει δεν είναι και τόσο. Δηλαδή, προσέθεταν, δίναν προστιθέμενη αξία στο. Και έτσι γεννιόντουσαν η μουσική, το τραγούδι και έτσι. Το άσχημο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια είναι το εξής. Εγώ το λέω, ας πούμε έτσι. Τώρα μπορεί να είναι, ας πούμε, μπορεί να είναι, όταν πω αυτή τη λέξη, παρεξηγέμαι, αλλά μόλις το τελειώσω, καταλαβαίνω ότι έχω δίκιο. Εάν δεν ξέρω εγώ τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τη γιαγιά μου, τον παππού μου, πώς λέγομαι, μούλος, μπουζουξής. Εάν δεν ήξερα στη δουλειά όλους τους παλιούς δασκάλους, θα ήμουν μούλος. Τώρα, μπουζουξίδες από 70 χρονών και κάτω, έτσι, είναι αλήθεια αυτή. Έτσι τους λέω εγώ. Γιατί? Αν ρωτήσουμε, τώρα που υπάρχουν και τα ίντερνετ και αυτά όλα, αν ρωτήσουμε, ας πούμε, χίλιους μπουζουξίδες, ποιος πρωτόγραψε για μπουζούκι, θα σου πούνε, ξέρω εγώ, από τους χίλιους οι 7 θα σου πούνε ο Χαλκιάς. Δεν ξέρουν όταν και ο Καναπιπέρης πριν και κάποιος άλλος ακόμη πιο πριν. Τι θέλω να πω. Εάν μερικοί μου λένε, δεν ξέρω, δεν λέει, άντε μου λέει με το σόλο του Χαλκιά. Ποιος να το παίξει το σόλο του Χαλκιά, ποιος να το παίξει. Αλλά τι θέλω να πω. Πρέπει λοιπόν, για να είσαι δάσκαλος σήμερα, πρέπει να πιάσεις. Να του πεις εδώ το παιδάκι μου, από εκεί ξεκίνησε το Α. Μετά ήταν εκείνος, μετά ο Μάρκος, μετά αυτός. Πάμε στο 50 με 60. Μετά ήταν, ας πούμε. Αυτή η πλειάδα μετά. Ο Αγγέλου ήταν φοβερή όλη. Ο Αγγέλου τώρα. Ναι. Ο Παλαιολόγος. Δεν είναι στα γούστα μου, αλλά δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ναι. Λοιπόν, υπήρχαν, ας πούμε, όλοι αυτοί. Μετά βγήκε, ας πούμε, ο Παπαδόπουλος, ο Καρνέζης, ο Στουραΐτης, αυτοί, μετά ο Νικολόπουλος, ο Πολυκανδρώτης, μετά ο Δράμα, ξέρω εγώ, και υποτίθεται από τους μεγάλους, η τελευταία, ας πούμε, έτσι, είναι, ας πούμε, ο Στεργίου, ο Καραντίνης και ορισμένοι ακόμη αυτοί. Τι γίνεται όμως, είναι άσχημο να μαθαίνουμε, να μπούμε σε πολλούς μπουζουκιάδες, πες μας τρία του Τάδε, δεν ξέρουν, πες μας δύο του Χαλκιά, δεν ξέρουν, πες μου πέντε του Ζάνα, δεν ξέρουν. Τότε τι να μου παίξεις, τα σημερινά τη Σουλαμπούλα, τραγούδια που είναι για να φύγουν σε μια μέρα. Σουλαμπούλα, είπα, μίλησα στην αρχή για μπουζουκομάχους. Το βλέπεις, το οσμίζεσαι, το διακρίνεις στα ραδιόφωνα ότι ό,τι υπάρχει... Τα έχουν θάψει, δεν υπάρχει τίποτα.
Τα θάβουνε. Τα μπουζούκια. Όλα. Μου έχει τύχει στην δισκογραφία και στα τραγούδια μου να λέει ο παραγωγός μη βάλουμε μπουζούκι, δεν το παίξω στα ραδιόφωνα. Και έχω πάθει σοκ. Λέω είσαι με τα καλά σου. Υπάρχει τραγουδιστής και πολύ γνωστός και πολύ επώνυμος και με μεγάλες επιτυχίες που δεν θέλει μπουζούκι, θέλει μόνο τζουρά. Και του λέω, κάτσε στα αυγά σου μεγάλε, γιατί αυτό το κομμάτι είναι γραμμένο που έτσι και θέλει μπουζούκι. Δεν θα μας πεις εσύ τι θα βάλουμε και μαλώσαμε και τελείωσε εκεί η συνεργασία. Ήθελα να κάνει και τον ενοχιστωτή δηλαδή. Μεγάλες τραγουδιστές με μεγάλες επιτυχίες, αλλά τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ να... Εγώ δέχομαι οποιοδήποτε φίλο ή παίχτη ή τραγουδιστή να μου πει εμένα μου αρέσει αυτός, δικαίωμά του. Πότε θα το δεχτώ όμως, εάν του πω, όχι να το παίξει, να το έχει ακούσει, πες μου ένα τραγούδι τάδε, πες μου τάδε, δεν ξέρουνε, ελάχιστοι ξέρουνε. Να σου πω και κάτι άλλο, από τους, ο Κωνσταντίνο ας πούμε ήταν Μπουζουξής ολοκληρωμένος. Μεγάλος έτσι, τώρα ας πούμε Μπουζουξής ολοκληρωμένος που είναι με μεγάλη γκάμα, είναι ο Τατασόπουλος. Ο Νίκος. Έτσι. Είναι και ορισμένοι αφανεί ήρωες που και καλά, γιατί έχουν επιλέξει, έτσι, δικαίωμά τους είναι. Λοιπόν, όπως είναι ο Βλάχος, θα πούμε, ο Γιάννης, ναι. ο Μανώλης ο Πάπος, ο οποίος δεν τους νοιάζει, είναι για πάρτις. Εγώ με αυτούς είμαι, εγώ, έτσι μου αρέσει εγώ. Για πάρτις. Ναι, εμένα μου αρέσει να πάω, δεν με ενδιαφέρει. Τώρα που είπες στον Πάπο, τρίχοδρο τετράχορτο, πάμε σε αυτό τον εμφύλιο. Μιλάμε για εμφύλιο, έτσι. Ναι, τρίχοδρο τετράχορτο, θα σου πω. Ανάλογα ποιος θα το παίξει. Δηλαδή, είχα κάνει τον Κολέ ένα μπουζούκι που ήταν οχτάχορδο και δεκάχορδο. Το έπαιζε έτσι και έκανε και 3-4 κουρδίσματα που ειλικρινά σου μιλάω δεν θα μπορούσε να το παίξει κανένας από τώρα. Θα παίζανε στη μία κορδιόλη. Λοιπόν, είναι ποιος θα παίξει τώρα το τρίχορδο. Εντάξει, για ρεμπέτικα και αυτά ξέρω εγώ δείκνεται καλύτερα. Για ζαμπέτα ας πούμε είναι πιο ωραία με το οχτάχορδο. Έτσι. Τώρα δεν σημαίνει ότι αν το παίξει ένα τρίχορδο καλά, πάλι θα είναι ωραίο. Αλλά λέμε ότι είναι πιο καλό. Αλλά γενικά εγώ δεν είμαι αυτή τη φιλοσοφία. Α, αυτό είναι έτσι και αυτό είναι σκυλάδι. Όλα είναι σεβαστά και όλα έχουν την αξία του. Mm-hmm. Έτσι, όπω α πούμε το μεγαλύτερο σχολείο για τον μπουζούκι, κακά τα ψέματα, από τα μεγαλύτερα, ειδικά πιο παλιά, ήταν το σκυλάδι. Γιατί πήγαινε σήμερα να παίξει, παίζανε αυτή την άλλη μέρα, πήγαινε, είχαν φύγει οι τραγουδιστέ, οι μισοί, θα πέσει χωρί. Ναι, σχολείο γι' αυτό, κάθε μέρα άλλα. Λοιπόν. Είναι μεγάλη δουλειά να όποιος κάνει μια δουλειά να ξέρει τους παλιούς. Γιατί όλοι οι παλιοί, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, είναι δάσκαλοι. Έχω ακούσει εγώ να μιλώ ονόματα φίρμες να λένε «Α, ωραία, Τσιτσάνι». Πού να παίξει Τσιτσάνι, κακομοίρη μου, μπορεί να παίξει Τσιτσάνι, επειδή Τσιτσάνι, για παίξει Τσιτσάνι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλω να πω ότι όλοι οι παλιοί σε οποιαδήποτε δουλειά πρέπει να είναι σεβαστή γιατί τώρα, είναι τα φώτα μας. Τώρα που πες για τον Βασίλη τον Τζιτσάνι θέλω να πω, καλά από τη μεγάλη μουσικομάνα τα Τρίκαλα, γιατί μέσα στις μεγάλες λαϊκομουσικομάνες υπάρχουν πόλεις συγκεκριμένες, ξέρεις, που βγάζουν λαϊκούς μουσικούς και έχουν DNA οι πόλεις αυτές, ο Πειραιάς, η Πάτρα, τα Τρίκαλα, η Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, κυρίως πόλεις που ήταν πολύ πρόσφυγες, αλλά Βόλος, έτσι, αλλά θέλω να πω κάτι. Επειδή συνεργάστηκα στο Χάραμα, μου λέει μια μέρα τον βλέπεις αυτόν τον Ξανθό, λέει εκεί πέρα, πελάτης, που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Ξανθό που κοίταγε εδώ, άντρας. Μου λέει ναι, μου λέει είναι Σουηδός, έρχεται κάθε καλοκαίρι, 15 χρόνια τώρα, και ακούει κάθε βράδυ που κάνει διακοπές στην Ελλάδα, μένει εδώ και ακούει. Αυτό λέει, τι καταλαβαίνει ο Σουηδός από το... Μου λέει τίποτα, γιατί πήγα και του μίλησα μετά, δεν ξέρω μου λέει. Για να μην το ξεχάσω, μια και πάμε για το Τσιτσάνι, είναι στην Αμερική, δουλεύει σε ένα μαγαζί ο Χιώτης και του λέει η Μέρι Λίντα του Ιορδάνη, ο Ιορδάνης ήταν πολύ φίλος με τον Μπέμπι, του λέει θέλω να μου πεις ποιος αρέσει καλύτερα, του λέει ο Χιώτης, ο Λεμονόπουλος ή ο Μπέμπις, λέει άσε με τις, λέει όχι θα μου πεις, άσε με, αφού λοιπόν τον πιέζει, ωραία να σου πω τις, λέει, ωραίος ο Χιώτης, ωραίος ο Λεμονόπουλος, ωραίος ο Μπέμπις, αλλά μένα συμπαθάτε με γιατί μου αρέσει ο Τσιτσάνις. Πετιέται ο Χιώτης από την κουζίνα, είχε τελειώσει και είχε ένα μήλο, το καθάριζε. Τρέχει, του λέει: ας αγκαλιάσω τον, αγκάλισε και τον φίλησε τον Ιορδάνη. Ο Χιώτης, εσύ. Αυτό σημαίνει μεγαλείο. Ο Χιώτης που ήταν. Τα έχει παίξει όλα. Εντάξει, ο Χιώτης. Άλλη μορφή και άλλο που σφράγισε πράγματα και προσπαθούν όλοι να το παίξουν σαν και αυτόν. Δηλαδή, εδώ είναι ο πρωτοπόρος. Όπως μερικοί που πάνε να κάνουν τον παλαιολόγο. Δεν γίνεται. Βρε, πού να κάνει τον παλαιολόγο. Δηλαδή, γίνεσαι ρεζίλ, πού να τον κάνει, μπορεί να τον κάνει παλαιολόγο. Δεν γίνεται. Και θυμάμαι ότι δεν μπορούσε και δεύτερο μπουζούκι να παίξει δίπλα στον παλαιολόγο, γιατί έπαιζε διαφορετικά πράγματα κάθε βράδυ. Έτσι. Και
να πούμε και πάλι, πολύ πιο το εξειδικεύσω λίγο το θέμα, αλλά έχει και την αξία. Σε αυτό που λες, είναι πολύ δύσκολο πράγμα να μπορούν να δένουν δύο. Ναι. Έτσι, δηλαδή στην ελληνική, στην ελληνική τέτοια που ξέρουμε, ας πούμε, έτσι σαν ντουέτα, μιλάμε όχι για δύο τραγουδάκια, πέντε, μακροχρόνια ήταν δύο τα ζευγάρια. Ο Παπαδόπουλος με τον Καρνέζη και μετά ο Μαυρόπουλος με τον Νικολόπουλο. Ναι. Κρατήσανε χρόνια. Είναι και ο Χιονάς Ψαρός, είναι κι άλλοι. Πιο πολύ κρατήσανε. Ναι. Μιλάω για, για διάρκεια χρόνια. Γιατί, ναι. Είναι κι άλλοι. Είναι, ναι, πολλά παιδιά. Έχουν παίξει πάρα πολύ. Εντάξει, όχι, μιλάω για ο Θανάσης, ναι. Ο Πολυκανδριώτης. Θέλω να σου πω γι' αυτό, να το σημειώσουμε, γι' αυτό μην χαθεί. Ο Παλαιολόγου και ο Καρνέζης είναι αριστερόχειροι. Ναι. Έχει, και εγώ αριστερόχειροι. Ναι. Έχει σημασία αυτό για μένα. Και για βέβαια. Μένα στην. Και ο Βασίλης αριστερόχειρος. Ναι. Το λέω για αυτούς που μιλήσαμε προηγουμένως. Κάνει τη διαφορά του. Το ίδιο πράγμα, αν το ακούσει από δεξιόχειρα και το ίδιο πράγμα. Έχει μια μικρή διαφορά που κάνει ένα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Λοιπόν. Τελειώνουμε. Γι' αυτό έχω τρελαθεί εγώ, γιατί ήμουν αριστερός και με πλάκωνε η μάνα μου, λέω όχι σερβοκουτάδα και μάθαμε το δεξί να γράφω, αλλά το λέω με το αριστερό. Μια χαρά κάνεις. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Την ώρα που το φτιάχνεις το όργανο, του τραγουδάς, του λες κάτι, του παίζεις, του μιλάς, του. Εγώ από όταν βάλω στο μυαλό μου για το όργανο μέχρι και που να το τελειώσω, καταρχήν από την αρχή ξέρω ότι θα φτιάξω και ότι θα βγει ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Από το ξύλο. Αμέ, να τώρα του Βασίλη, ας πούμε, αυτό, μια κοινή εδώ, στο κεφάλι σου. Του λέω θα σου φτιάξω αυτό το μπουζούκι, γιατί ας πούμε αυτό το μπουζούκι ήθελα να το κάνει η μάνα του δώρο, μου λέει να του κάνω, να του πεις τίποτα το Βασίλη, λέω εντάξει. Και της λέω θα το κάνουμε μαζί δώρο, στα βάση τα υλικά από τη δουλειά. Λοιπόν, και του λέω του Βασίλη, αυτό θα είναι καλύτερα, του λέω, καλύτερο και από το παλιό. Που το παλιό το έχει δώσει 12,5 χρόνια και παίζει. Γιατί είμαστε 12,5 χρόνια ακόμη πιο γνωστοί, έχουν παλιώσει, είμαστε πιο φίλοι, τον παρακολουθώ ότι είναι σωστός όλα τα, ας πούμε, και στη ζωή και στο παίξιμο και είναι σεμνός και αυτά. Οπότε, ό,τι παίρνεις από έναν άνθρωπο πρέπει να δώσεις. Βάζεις μέσα μια υπεραξία στα πράγματα ενεργειακή που μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, αν δεν πάω κάποιον άνθρωπο, δεν θα το φτιάξω όπως εκεί. Δεν το φτιάχνω, δεν πάει να μου δώσει όσα λεφτά θέλει. Καλά, εγώ σε ξέρω, απλά σε τσιγκλάω για να τα πεις. Να σε ρωτήσω, να κλείσω με τους νέους, ο Νίκος, και μετά μας παίξει πάλι κάτι ο Βασίλης. Ναι. Νίκο μου, πώς τα άκουσες όλα αυτά τα πράγματα? Πάρα πολύ ωραία. Το μπαμπάς είναι ιδιοτροπός. Όταν κάνεις τη δουλειά για να πετύχεις, δεν μπορείς να μείνεις ιδιοτροπός, γιατί στην ουσία είσαι καλλιτέχνης. Σίγουρα έχεις τα καλά σου, έχεις τα κακά σου. Αλλά γι' αυτό διαφέρεις. Εγώ ξέρω κάτι μπουζουκτές που όταν μπαίνει ο Βάρλας στο μαγαζί λένε «Οχ, θα μας την πει το βράδυ». Ναι, γιατί ξέρει πάρα πράγματα και έχει ψάξει πάρα πολύ. Τους τη λέει και τον σέβονται και τον ακούνε. Ναι. Κάτι δηλαδή που αν τους το έλεγε κάποιος άλλος μπορεί και να παρεξηγιόντουσαν. Ναι, γιατί έχει λόγο στο μπουζουκί. Γιατί ξέρει πολλά πράγματα γι' αυτό και πολλοί τον παραδέχονται για αυτά που ξέρει. Παναγιώτη, να μας παίξει κάτι ο Βασίλης. Και βέβαια. Με το όργανό σου. Βέβαια. Το χαίρεσαι. Και βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή. Είμαστε καλά. Και θέλω, και να, ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να κάνω όσο δυνατόν πιο πολλές εκπομπές γίνεται για τον μπουζούκι, ρε παιδί μου. Γιατί αυτές τις μέρες που δεν παίζεται τον μπουζούκι, είναι σαν να μιλάς για την αρχαία Ελλάδα, να κάνεις ρεπορτάζ για την αρχαία Αθήνα και να μην έρθεις στην Ακρόπολη. Κάτι τέτοιο είναι. Θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, Γιώργο. Έλα, Βασίλη. Σε καλή συνέχεια. Κλείνοντας λοιπόν, επειδή άκουσα πολλά ωραία λόγια για τον Ιορδάνη τον Τζομίδη, ο οποίος τυχαίνει να είναι και μένω αγαπημένος μου, θα παίξω ένα κομμάτι το οποίο θα το παίξω ορχιστρικά, ας πούμε, το οποίο το έμαθα από τα τραγούδια που έπαιζε ο Ιορδάνης και τα άκουγα.